Κενάτε να σταθούμε τώρα στα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από την τουρκική εισβολή στη Συρία. Επιστρέφουμε λοιπόν στον ανταποκριτή μας τον Μιχάλη Ιγνατίου. Είπαμε ότι συνεδριάζει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών με την συμμετοχή του κυρίου Πομπέο, Μιχάλη, και με το ερώτημα επιβολής κυρώσεων. Ναι. Νίκη, καλησπέρα. Να πούμε ότι οι Αμερικανοί σήμερα γιορτάζουν την ημέρα του Κολόμπου εδώ, αλλά η κυβέρνηση και το κράτος ως γνωστόν λειτουργούν. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε ξανά σήμερα για κυρώσεις, το ίδιο και ο υπουργός Οικονομικών, ο Στίβεν Μνούτσιν, αλλά και ο γερουσιαστής Κράχαμ που ηγείται των προσπαθειών στο Κογκρέσο. Θα έλεγα, Νίκη, ότι προετοιμάζουν το έδαφος. Συνεδρίασε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, μελέτησε το πακέτο των κυρώσεων που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν και τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν και στελέχη της κυβέρνησής του, ενώ δίνεται εντολή στις Αμερικανικές υπηρεσίες να ερευνήσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Τούρκου Προέδρου. Mm-hmm. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Μνούτσιν, επανέλαβε σήμερα, έκανε δηλώσεις ότι οι κυρώσεις είναι έτοιμες και ότι πια περιμένει την εντολή του Προέδρου Τραμπ για να τις ενεργοποιήσει. Το πότε θα συμβεί αυτό δεν το γνωρίζουμε, Νίκη, διότι Τραμπ είναι αυτός, όπως ξέρεις. Mm. Μπορεί να έχει δώσει το πράσινο φως για να ετοιμαστεί το πακέτο των κυρώσεων. Μπορεί να γράφει στο Twitter ότι οι κυρώσεις έρχονται, αλλά την τελευταία στιγμή μπορεί να αλλάξει γνώμη. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, όλες οι πληροφορίες, ιδιαίτερα από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Κογκρέσο, συγκλίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει σε όλους τους συνομιλητές του τις τελευταίες 24 ώρες ότι οι κυρώσεις πρέπει να επιβληθούν. Αναμένουμε λοιπόν την απόφασή του. Μιχάλη, επίσης σε επίπεδο πολιτικής, ο κύριος Τραμπ δέχεται βέλη και από το Πεντάγωνο και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τους πολιτικούς του συμμάχους και βεβαίως από τους αντιπάλους του. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα, σύμφωνα με τον κύριο Μνούτσιν, γίνεται η τελευταία, η τελική σύσκεψη με τον πρόεδρο. Προφανώς για να κάνουν μια τελευταία συζήτηση για το πακέτο των κυρώσεων. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι ο αρμόδιος, αυτός θα κάνει την ανακοίνωση, δεν θα την κάνει ο Λευκός Οίκος, είπε ότι οι κυρώσεις, επανέλαβε, είναι έτοιμες. Ενημερώνουμε τον πρόεδρο σήμερα. Και στη συνέχεια, όταν θα πάρω την απόφαση, θα την ενεργοποιήσω. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Αν χρειαστεί, βεβαίως θα επανέλθουμε.